Καλησπέρα φιλαράκια μου, πάλι εδώ με το GLX, σιγά σιγά τελειώνει. Μου είπανε κάποιοι ότι έχω βάλει λάθος μπροστά το λάστιχο, ναι όντως, θα το αλλάξω αυτό. Φτιάξαμε και το φτερό, βασικά βάλαμε τις βίδες και ήρθε just το φτερό, θα σας το δείξω και μετά. Θα βάλουμε κάποια πραγματάκια σήμερα που έχω πάρει σε γνήσια, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, έχουμε πάρει τις τάπες γνήσιες για το ψαλίδι, μαύρες, και τις τάπες του πυρουνιού γνήσιες. Έχουμε πάρει τις βίδες για τα καπάκια, δεξιά-αριστερά της μπαταρίας και των εργαλείων. Έχουμε το καρμπυρατέρ αυτό που το συνηθίζουμε. Έχουμε καθαρίσει το λαιμό, το γνήσιο, γιατί έχει και το αυτάκι αυτό. Καινούρια βιδάκια, καινούρια O-ring. Και σιγά σιγά θα τοποθετηθεί και αυτό. Και εδώ πάνω παίρνει την κόρνα, καινούριο βιδάκι ανοξείδωτο. Αυτά. Μετά έχουμε τους διακόπτες που δεν θα τους δείξουμε σε αυτό το βίντεο. Θα τους καθαρίσω γιατί είναι η γνήση. Made in Japan, tech. Αυτή είναι η γνήση. Έχω βγάλει εδώ, βλέπετε, τα πλαστικά τους για να τους λύσω. Για να τους γυαλίσω, για να τους κάνω καινούριους. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον διακόπτες στο εμπόριο που να είναι αξιόπιστοι. Λοιπόν, έχουμε το πλακάκι αυτό που θα το βάλουμε στο σκελετό μέσα, θα σας δείξω. Βάση μπαταρίας, την έχουμε περάσει η αλουβολή, την έχουμε βάψει. Αστάρωμα, βάψιμο, καινούρια κοπήλια. Τη βάση μπροστά με το λάστιχο για να κουμπώσει το πλαστικό. Και αυτή βαμμένη η αλουβολή και τα σχετικά. Εδώ έχουμε το μασπιέ, το γνήσιο με το λάστιχο, βίδα ανοξείδωτη, θα βάλουμε και τη βίδα εδώ, καινούριο ελατήριο, αυτή είναι η βάση που πάει στο λαιμό, πολλαπλασιαστή στο ελατήριο και σιγά σιγά πάμε να τοποθετήσουμε και αυτά τα πράγματα. Θα τοποθετήσουμε μία το καρμπυρατέρ, έχουμε βάλει τις καινούργιες βίδες, φλάτζα καινούρια, θα περάσουμε και την τίζα τώρα γιατί έρχεται πολύ κοντά στο σκελετό. Και δεν θα μας βοηθήσει μετά να το βάλουμε. Λοιπόν, βγάζουμε και το slide. Diza GLX για 90, γιατί 50 είναι πιο κοντή. Για να μην γρατζουνιστεί κατά λάθος το ψαλίδι μας, θα βάλουμε και ένα βιδάκι εδώ. Ωραία. Και μετά παίρνουμε και αυτή τη βάση που είναι για την ηλεκτρονική και για το φλασέρ. Και πάει σε αυτή εδώ τη θέση. Φ
Βλέπετε ότι έχω βγάλει στο πρώτο βίντεο, τα βάζω, δεν τα αφήνω. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις τάπες, τις μπροστινές, τις μαύρες, γιατί βγαίνουν και σε λευκές, είναι του C50 και τις πιέζουμε και έτσι δένει όλο το μηχανάκι. Δηλαδή με τα μαύρα, αν είχα βάλει τις άσπρες, δεν αφαινόταν τόσο ωραίο όσο αυτές. Μπήκανε και αυτές μαύρες, θα βάλουμε και τις πίσω, καλά οι πίσω βγαίνουν μαύρες ούτως ή άλλως. Είναι αυτές εδώ. Αυτές θέλουν ένα ζόρι για να μπουν, βλέπετε ότι εμένα μπαίνουν εύκολα. Είναι γιατί είναι βαμμένο το μηχανάκι και δεν έχει εμπόδιο. Να το. Σιγά σιγά όμως ομορφαίνει και θα έρθει σε μια κατάσταση πολύ ωραία. Λοιπόν, θα βγάλουμε τώρα το καπάκι από εδώ, να βάλουμε τα λισιδογράναζα. Όπως σας θυμόσαστε, ήταν σε κατάσταση καινούργιου εσωτερική μεριά. Έχουμε βάλει τη γλίστρα. Έχουμε και το γρανάζι στο μπροστινό, όπως είχαμε πει. 36-14, 4-20 σε πάχος αλυσίδας. Ασφάλεια. Καινούργια. Και τα βιδάκια αυτά που είναι με αποστάτη που είναι για τη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι δηλαδή για εδώ, για να μην βρίσκει στον άξονα. Ροκάπα αλυσίδα, Japan. Νομίζω ότι πρέπει να την έχω πάρει και λίγο πιο μακριά, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Θα τη φτιάξουμε εμείς εκεί που θέλουμε. Έτοιμο. Έχουμε βάλει και το καλώδιο για την εκρά. Ξανά τις βίδες. Εδώ προσέχτε κάτω, γιατί καμιά φορά βάζουν πιο μακριά και σπάνε μέσα το κάρτερ και μόλις τη βγάλεις αρχίζει και χάνει λάδια. Είναι πολλά αυτά τα μοτέρ που χάνουν από εκείνη τη μεριά λάδια. Λοιπόν, εδώ έχουμε το μασπιέ μας. Τον έχουμε περάσει ηλεκτροστατική, είναι ο γνήσιος. Θα βάλουμε σιγά σιγά τις βίδες μας. Να σφίξουμε, να βάλουμε καινούργιο ελαττήριο και να τον τοποθετήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και τις ντίζες, να περάσουμε, φρένου και κοντέρ. Τώρα στο κοντέρ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, για να μην μας φύγει, όχι η ντίζα, να μας φύγει αυτό, εδώ, θα πιάσουμε με λίγο ταινία, για να μην μας φύγει προς τα κάτω και το ψάχνουμε μέσα στο λαιμό.
το περνάμε εδώ και δεν μας φεύγει. Λίγο ταινία για να μας βοηθήσει. Λοιπόν, η ντίζα αυτή περνάει στο κέντρο. Ωραία. Περνάει μία η ντίζα. Γιατί έχω πολλούς που έχουν κάποιους ενδυασμούς από που περνάει η ντίζα η συγκεκριμένη. Περνάμε. Τη βιδώνουμε. Και έχουμε και την ντίζα του φρένου μας μπροστά. Αυτή η ντίζα περνάει εδώ από μέσα, έχει μια τρύπα, το πλακάκι μας. Εγώ τώρα γιατί περνάω συχνά τέτοιες ντίζες, το βρίσκω κατευθείαν. Αυτή μετά πάει εδώ μέσα, εκεί. Αντίστοιχα, όπως περάσαμε την άλλη, περνάμε και αυτή. Πάει εδώ. Μπαίνει και το μάνταλο που θα το βάλουμε μετά. Η ντίζα μας περνάει εδώ. Την επόμενη φορά που θα βάλουμε και τους διακόπτες, θα βάλουμε και αυτά, θα συνδέσουμε και το άλλο. Θα βάλουμε και την κλειδαριά, αφού είμαστε εδώ, του τιμονιού. Την κάτω. Έχουμε πάρει κλειδαριές Ταϊβάν. Αυτή τη μάρκα που είχαμε βάλει και στο Krypton, το R. Βιδάκια ανοξείδωτα, φρεζάτα, αυτά εδώ είναι. Στις περισσότερες κλειδαριές μπαίνει αυτό. Τώρα, κάτι που δεν θα παρατηρήσετε, γιατί κάποιοι έχετε μητασιόν μπροστινό, εδώ έχει τη μία την ψηλή την τρύπα που περνάει το πυράκι αυτό, δεν βγαίνει προς τα έξω, αλλά κεντράρει η κλειδαριά, γιατί μπορεί να φύγει μία η βίδα για να μη μας μπαλατζάρει και γυρίσει, και έχει και τις δύο τρύπες, τέσσερις τρύπες που περνάει ο πύρος. Περνάει εδώ κανονικά. Μπαίνουν αυτές, σφίγγουμε και είμαστε μια χαρά. Και συνεχίζουμε σιγά σιγά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, βάζουμε μπουζί NGK C7 ίσα. Να τελειώσουμε για μπουζί, δεν είχα βάλει. Εκεί. Μπουζόπα NGK. Η κλασική του παπιού. Λοιπόν, για να βάλουμε την μπουζόπιπα, γιατί εδώ το λάστιχο αυτό δεν θα μπορούσατε να το βάλετε, θέλει κάτι για να γλιστράει. Εγώ θα βάλω τώρα λίγο σπρέι σιλικόνης για να περάσει γλυκά. Μπορείτε να βάλετε και λίγο λαδάκι για να γλιστρήσει, για να μην παιδευτείτε. Σφίγγουμε καλά μέχρι να τερματίσει. Παίρναμε το λάστιχο. Έτοιμο για αυτό. Λοιπόν, είχαμε περάσει εδώ πάνω την μπλεξούδα. Θα τη φέρουμε κάτω. Εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πάει εδώ μέσα. Και έχουμε και λέμε. Αυτό πάει μέσα, γιατί είναι τα καλώδια. Τα φυσάκια του πολλαπλασιαστή. Και περνάμε μέσα και τη φύσα για την ποδοβαλβίδα.
βάζουμε και τη φύσα αυτή. Έχουμε μετά αυτά τα καλώδια που είναι για το πίσω φανάρι, για τα υπόλοιπα. Θα περάσουμε και μέσα και αυτό το κομμάτι. Και χρώμα πάλι τοποθετούμε. Γαλάζιο. Το πορτοκαλί. Πράσινο κίτρινο. Πάτημα φρένο. Καφέ φωταπορίας και σώμα. Και έχουμε και το κίτρινο που είναι για το καντράν, για την ένδειξη της βενζίνης. Τα περνάμε μέσα εδώ. Έχει αυτό εδώ το παλιαστράκι. Πιάνουμε και εδώ και εδώ και τελειώσαμε από εκεί. Μετά εδώ έχουμε δύο καλώδια που περνάνε εδώ από κάτω, που είναι το φλασέρ μας. Εδώ αυτή η φύσα μένει αναμονή, γιατί θα έρθει εδώ στον ανορθωτή μαζί με το σώμα. Και αυτή εδώ την περνάμε εδώ από πάνω. Να βάλουμε μια και την ηλεκτρονική. Περνάμε και την ηλεκτρονική εδώ. Και περνάει εδώ από πάνω. Αν θέλουμε τη βάζουμε, βάζουμε και το καλώδιο από εδώ μέσα για να μας εμποδίζει. Εδώ αυτό δεν μας πειράζει, γιατί έρχεται και κάθε. Και μετά εδώ έχουμε τις αναμονές. Για μπαταρία και ανορθωτή. Λοιπόν, φιλαράκια μου, το φτάσαμε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Βάλαμε όλα τα πραγματάκια. Πιστεύω να σας έχω βοηθήσει με αυτό το μηχανάκι. Το πάω σιγά σιγά. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν τα δείχνουμε ακριβώς, γιατί θα γίνομαι και λίγο κουραστικός σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω. Το πώς βιδώνουμε μια βίδα, το πώς, δηλαδή και πράγματα που έχω ξαναδείξει. Τα έχουμε σε άλλα βίντεο μέσα και να μην τα ξαναδείχνουμε και χρονοτριβούμε. Το ξέρω ότι σας αρέσουν τα συγκεκριμένα βίντεο. Την επόμενη φορά το μηχανάκι θα τελειώσει. Έχουμε παραγγείλει και την εξάτμιση VPR, ανοξείδωτη, γιατί πάνω είχε μια Zebring χρυσοτάμπελη, αλλά ήταν σκουριασμένη και δεν μπορούμε να βρούμε λαιμό για να τη φτιάξουμε. Κάποτε υπήρχαν κάποιοι λαιμοί που τις έκοβες, δηλαδή μπορούσαν να σε βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, να κόψεις και να ράψεις και να την κάνεις καινούρια. Φιλαράκια μου, like, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά με αυτό το μηχανάκι. Και τελειωμένο. Γεια σας!